Βέβαια θα συνεργαστεί. Με ποιον? Δεν ξέρω, όμως θα τα πει ο κόσμος. Το πίστευα και στις εκλογές του 2019, mm-hmm. έπεσα έξω. Τώρα νομίζω θα πέσω μέσα. Συγκρούστηκα με τον φίλο μου, ο Αγγέλη Βενιζέλο. Συγκρούστηκα με πολύ άσχημα. Είχα πει τον Βαρουφάκη κλόουν. Το παιδείας είναι πιο δύσκολο απ' όλα. Το παιδείας. Μακράν πιο δύσκολο απ' όλα. Και είχα αισθανθεί ότι βλέπω έναν άνθρωπο που πίσω από το κεφάλι του υπάρχει μια λάμψη. Καλησπέρα σας. Γεια χαρά σου, Αλέξανδρε. Καλώς ήρθατε στο κανάλι. Αλέξανδρος ή Άλεξ. Αλέξανδρος, ή ό,τι θέλετε. Εντάξει, όχι, πώς πώ σε λένε. Αλέξανδρος. Θα μιλάμε ενικό ή πληθυντικό. Ό,τι σας είναι πιο εύκολο, λόγω του μέσου θα πω ενικό. Ωραία, ενικός, έφυγε. Ανδρέας. Ανδρέας. Είμαστε λοιπόν με τον Ανδρέα το Λοβέρδο, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Θα πω εγώ ΠΑΣΟΚ σκέτο, γιατί ξέρω ότι το προτιμάτε. Όχι κοινάλ, ΠΑΣΟΚ έτσι ορθόδοξο. Και υποψήφιο βουλευτή στο βόρειο τομέα Αθηνών. Σωστά. Ναι. Ωραία. Τι κάνεις, Ανδρέα, πώς είσαι? Κάνω τα πάντα. Το έχω καταλάβει. Να ρωτήσω κάτι που. Για να πάμε και λίγο στα επίκαιρα που λέω εγώ και στα κέρια. Τελικά το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαστεί με κάποιον? Με ρωτάνε πολύ. Βέβαια θα συνεργαστεί. Με ποιον? Δεν ξέρω, όμως θα τα πει ο κόσμος. Άρα έχουμε ένα εκλογικό σύστημα απλής αναλογικής που επιβάλλει συνεργασίες. Ναι. Και το δεύτερο σύστημα, αν γίνουν δεύτερες εκλογές, είναι ένα δυσνόητο σύστημα που εφήβρε η Νέα Δημοκρατία, που κι αυτό δεν υπόσχεται αυτοδυναμίες εύκολα, παρά μόνο αν υπάρξουν πολύ μεγάλα ποσοστά. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι συνεργασίες είναι βέβαιες. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορείς να αφήσεις τη χώρα όλο το καλοκαίρι και μέχρι Σεπτέμβριο με δικαστή πρωθυπουργό υπηρεσιακής κυβέρνησης. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε προβλήματα, μην ξεχνάς, Αλέξανδρε, και μην ξεχνάς ότι έχουμε και μια Τουρκία δίπλα. Ναι. Άρα πρέπει το αργότερο 2 Ιουλίου να τελειώνουμε. Εσείς πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ κοινάλ θα... Αφού είπες ενικό. Αν δεν σου βγαίνει, πες να το κάνω και εγώ πληθυντικό. Ήτανε λίγο γενίας. Έχεις δίκιο. Πιστεύεις ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει διψήφιο ποσοστό στις εκλογές? Ναι. Αυτό παλεύουμε. Το πίστευα και στις εκλογές του 2019. Mm-hmm. Έπεσα έξω. Τώρα νομίζω θα πέσω μέσα. Και θα πάμε σε δεύτερη κάλπη, με βάση αυτά που είπες και πριν. Είναι θα πάμε σε δεύτερη κάλπη, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Μητσοτάκης δεν θέλει να κάνει συνεργασία από τον πρώτο γύρο. Προτιμά να πάει με το δικό του εκλογικό σύστημα, που κι αν δεν είναι αυτοδύναμος θα του έχει δώσει πιο πολλούς βουλευτές. Αυτό το ΠΑΣΟΚ το εξυπηρετεί η δεύτερη κάλπη ή δεν το επηρεάζει κάπου? Υπάρχουν δύο διαβάσματα, ναι, αυτής της εξέλιξης. Ναι. Το ένα που λέει θα συμπιεστεί πολύ το ΠΑΣΟΚ από τους δύο μεγαλύτερους στις δεύτερες εκλογές, και μια άλλη ανάγνωση που λέει ότι αν ο πρώτος είναι καθαρά πρώτος και ο δεύτερος έχασε, mm-hmm. τότε εμείς έχουμε περιθώριο να κερδίσουμε σε βάρος του δεύτερου. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή να ανεβάσουμε ποσοστό κιόλας. Ναι. Η εμπειρία σου εσένα τι σου λέει, γιατί είσαι τόσα χρόνια? Δεν τη χρησιμοποιώ την εμπειρία μου. Όχι. Για να μιλάω, τη χρησιμοποιώ για να σκέφτομαι. Γιατί αν τη χρησιμοποιήσω για να μιλάω, σε καλό δεν ξέρω αν θα μου βγει. Θα πάμε και σε αυτό σε λίγο. Γιατί ένας νέος άνθρωπος, καλή ώρα, όχι ότι εσύ δεν είσαι, αλλά πες ότι ψηφίζει κάποιος πρώτη φορά, γιατί να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ? Να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ γιατί είναι το πιο σοβαρό κόμμα. Ενώ, ας πούμε, και γιατί ακόμα, ναι, έχει πάρα πολλά στελέχη. Ακόμα. Το ακόμα γιατί το λες έτσι? Γιατί έχει χάσει ήδη πάρα πολλά προς τη Νέα Δημοκρατία και προς το ΣΥΡΙΖΑ. Τα καλύτερά του προς τη Νέα Δημοκρατία, άλλα στελέχη που δεν τα αξιολογώ τόσο καλά, έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Μου έδωσες πάρα πολύ ωραία. Τα λιγότερα στη Νέα Δημοκρατία, τα περισσότερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, κατάλαβα. Μου έδωσες πολύ ωραία πάσα, γιατί ήταν η επόμενη ερώτηση για τον κύριο Καρανικόλα, που ήταν και στενός συνεργάτης. Ο Σπύρος είναι φίλος μου. Ναι. Και εγώ με τους συνεργάτες μου, δεν το λέω γιατί είναι μια φλιαρία. Το που τη λέμε όλοι. Ναι, κατάλαβα. Ποια είναι η αδυναμία σας, ρωτάνε έναν ηθοποιό και λέει ότι είμαι πολύ αυθόρμητος. Δεν μιλάω έτσι εγώ. Ναι. Δηλαδή αυτά τα θεωρώ γελοιότητες, το να μιλάς έτσι για τον εαυτό σου. Αλλά έχω ένα δεδομένο, μπορεί να το πεις και αρνητικό ορισμένες φορές, δεν αλλάζω συνεργάτες. Ναι. Δένομαι με αυτούς. Uh-huh. Και το Σπύρο τον αγαπώ. Μπορεί να μην συμφωνώ με την κίνηση που έκανε, αλλά το Σπύρο τον έχω μες στην καρδιά μου. Δηλαδή
Δεν τον απέβαλα επειδή αυτός έφυγε από το Πασόκ. Ναι. Δεν βάζω εγώ την πολιτική μπροστά από όλα τα άλλα. Έτσι. Άρα πήγε ο άνθρωπος, έκανε αυτό που πίστευε ότι είναι καλύτερο να κάνει, χωρίς την κλειδανή δρόμη μας. Αλλά εγώ παραμένω φίλος του και αυτός φίλος μου. Αυτό όμως πιστεύετε ότι, όχι μόνο για τον κύριο Καρνικό, αλλά γενικά το είπατε και το είπες και εσύ πριν ότι γίνεται, ότι πάει από το ένα ακόμα στο άλλο. Με τη Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Ναι. Σενάριο τώρα. Ναι, ναι. Η Μαριλίζα δεν έφυγε πηδώντας από τον Κάρο και βολεύτηκε μετά στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Η Μαριλίζα έφυγε, πήγε στο πουθενά, κάθισε 10 χρόνια απ' έξω και μετά έκανε πολιτική επιλογή. Αυτό είναι έντιμο. Ναι. Ο τυπάκος ο οποίος Δευτέρα λέει κάτι και Τρίτη λέει κάτι άλλο, από το Α στο Ω, δεν μου αρέσει. Ναι. Δεν μου πάει. Όμως. Συνοηθήκαμε. Συνοηθήκαμε. Ναι. Το παραπάνω. Απλά εγώ θέλω να μείνω λίγο στο κομμάτι το ότι αυτό ένα ψηφοφόρο δεν θα τον προβληματίσει. Ότι σου λέει ο Τάδε χθες ήταν εκεί, αύριο είναι εκεί. Πώς μετά εγώ να τον εμπιστευτώ, παράδειγμα. Έτσι. Εντάξει, ναι. Αν κάνει από. Με αυτή τη λογική το λέω. Αν είναι σε αποτομιά, θα το σκεφτεί. Αν δεν είναι σε αποτομιά, δηλαδή ο άλλος έχει κάνει μια πορεία πριν να αλλάξει, θα το σεβαστεί. Ναι. Εσύ ο λόγος που είχες φύγει τότε. Εγώ έφυγα για λίγο, γιατί τσακώθηκα. Ναι, για λίγο. Συγκρούστηκα με τον φίλο μου, ο Βαγγέλη Βενιζέλο. Συγκρούστηκαμε πολύ άσχημα όμως. Ναι. Συγκρούστηκαμε πάρα πολύ άσχημα, ενώ και οι δύο ήμασταν σε μια περίοδο μεγάλης έντασης. Ναι. Ήταν το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Να μην το ξαναζήσω. Και χθες σε μια ομιλία μου έλεγα ότι εγώ, αν ξαναπάει η Ελλάδα εκεί, θα φύγω από την πολιτική. Αν η Ελλάδα ξαναπέσει στα μνημόνια, γιατί αρχίζει και παίρνει φόρα πάλι. Α, λέτε. Δώσε, 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 δώσε. Λίγα δίνεις, δίνω πιο πολλά. Αυτό είναι πορεία προς τον τοίχο. Αν τύχει τοίχος, ενώ είμαι εγώ πολιτικός, θα φύγω από την πολιτική την ίδια ώρα. Γιατί τα λέω, ρε εσύ, Αλέξανδρο, τα λέω εδώ και χρόνια. Ναι. Περάσαμε 10 χρόνια τραγικά. Δεν θέλω να τα ξαναπεράσουμε. Ναι. Άρα λοιπόν, πιστεύω ότι μέσα στη σοβαρότητα κανείς πρέπει να αναζητά την επιλογή του. Ναι, κατάλαβα. Τώρα δεν ξέρω αν σου απάντησα σωστά ή αν θα έχεις κάποια κρεμότητα. Όχι, όχι. Μπορείς να μου την πεις, ναι. Με κάλυψες πλήρως. Απλά επειδή πήγαμε και λίγο στο παρελθόν και θέλω να σταθώ και σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι και λίγο ιστορικό, στις εκλογές του 2015 που είχατε ένα πολύ. Τότε έφυγα εγώ με τον Βαγγέλη. Ναι. Γιατί του έλεγα ότι πρέπει να μπούμε στην κυβέρνηση Σαμαρά με πολιτικά στελέχη. Ναι. Αυτό έλεγε όχι, θα μπούμε με καθηγητάδες πανεπιστημίου κτλ. Τελικά τι έγινε, ο Σαμαράς έκλεψε το έργο μας. Mm-hmm. Όχι, το έκλεψε με την έννοια της κλοπής. Ναι, ναι, ναι. Της οικειοποίησης. Κατάλαβα. Και όταν μπήκαμε στην κυβέρνηση ήταν πια αργά. Ναι. Ήταν πια αργά και παρουσίαζε η Νέα Δημοκρατία το έργο μας για δικό της. Ξαναμπήκαμε τελικά το 2013 στην κυβέρνηση και τα ξαναβρήκαμε και το μετά. Δεν κατέβηκα ποτέ χωριστά σε εκλογές. Ε. Ναι. Το δικό μου φεβιό ήταν μηνών χωρίς εκλογές. Για να μείνουμε όμως και σε αυτό λίγο το διάστημα, γιατί με ενδιαφέρει να μου πεις πώς το είσαι εσύ από μέσα. Το 2015 ήταν νομίζω τα πιο χαμηλά ποσοστά στην ιστορία του Πασόκ. Ναι, καλά, αυτό ήταν μια απελπισία, κάτσε. Ναι, απλά να ρωτήσω, όχι, να ρωτήσω κάτι άλλο. Τότε φοβήθηκες μήπως είναι η αρχή του τέλους. Ναι, ναι, βέβαια. Ότι νόμιζα. Αυτό ήθελα να. Όταν βγήκαμε όγδοο κόμμα τελευταίο στη Βουλή και καταϊδρωμένο. Ναι, ναι. Βέβαια, έγινε αυτό γιατί έφυγε ο Παπανδρέου, διασπαστήκαμε. Ναι, 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 ναι. Ο Παπανδρέου έμεινε έξω από τη Βουλή, εμείς μπήκαμε με 4 ακόμα κάτι. Τότε πίστεψα, ναι, ότι παίζει αυτό. Και έβαλα και τα δυνατά μου. Και έβαλα τα δυνατά μου, όχι επειδή κάθισα σπίτι και σκέφτηκα, λέω, πρέπει να βάλω τα δυνατά μου. Δεν το έκανα έτσι. Ναι, 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 φιλοσοφία. Έβγαινε αυθόρμητα. Ναι. Είχα πει τον Βαρουφάκη κλόουν. Πότε τον είπα κλόουν? Όταν κυκλοφόραγε με τις μοτοσυκλέτες και με τα κράνη. Και μετά που κάμισα. Ναι, πήγαινε στο εξωτερικό με τις γαλότσες και λέγανε οι άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι είχαν μια ταλαιπωρία στη ζωή τους κτλ. Τι, η Μπουργάρα. Έτσι. Όταν με τον Ντάισεμπλουμ είχε κάνει το wow. Ναι. Εγώ είχα ζήσει τι είναι η Ευρωζώνη. Ναι, ναι. Το είχα ζήσει στο πετσί μου. Και δεν ήμουν κανένας αγράμματος. Απλώς ήμουν μαχητικό, καθηγητής πανεπιστημίου είμαι, έτσι. Λοιπόν, εγώ είχα καταλάβει. Είχα καταλάβει ποια ήταν η θέση μας. Ναι. Δηλαδή, μας δίνανε λεφτά με 1% επιτόκιο. Και δεν μας αφήνανε να πτωχεύσουμε. Καταλάβαινα ότι έχουν απαιτήσεις. Αυτός πήγε και να κατακάνει. Τότε είχα πει είναι κλόουν. Και ήταν κλόουν. Εντάξει. Φαντάζομαι και τώρα δεν έχει αλλάξει πολύ η γνώμη σου. Καθόλου.
Καθόλου. Οπότε για να γυρίσουμε. Αλλά δεν θα τον έλεγα τώρα κλόουν. Ναι, ναι. Τότε ήταν. Τότε ήταν υπουργό οικονομικών. Στην ένταση τη στιγμή. Ναι. Στη μεγάλη ένταση. Όταν έβλεπα ότι εδώ θα βρούμε στον τοίχο. Και βρήκαμε τοίχο. Εξού και έκανε κολοτούμπα ο Τσίπρας και έφυγε ο Βαρουφάκης. Ναι, 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 ναι. Οπότε το όταν τον άκουγα να λέει στα Χανιά, του λέγανε μπράβο, μπράβο, και έλεγε θα είστε συνεχώς μαζί μας. Έλεγα εγώ, οχοχοχοχοχοχοχοχο. Πάμε για πτώχευση. Ναι. Έτσι. Η πτώχευση είναι κακό πράγμα. Έχει ελικόπτερα, φεύγουν οι υπουργοί με ελικόπτερα, μην του πιάσει ο κόσμος. Έτσι. Εμείς δεν πτωχεύσαμε. Φτάσαμε. Φτάσαμε να. Ναι, ναι, ναι. Οπότε τότε το 2015 έγινε μια ας πούμε ριζική ανανέωση στο ΠΑΣΟΚ για να ξανασταθεί σιγά σιγά στα πόδια του. Έγινε σταδιακή ανανέωση. Η Μακαρίτσα γεννηματά έκανε βήματα με Μανώλη Χριστοδουλάκη, με Παύλο Χριστίδη, με άλλα παιδιά τα οποία τα είχε βάλει μπροστά. Εγώ έλεγα τότε ότι έχουμε. Η νέα μας γενιά είναι καλύτερη από όλων των άλλων κομμάτων. Ναι. Και έτσι είναι. Το πιστεύετε. Τα νέα παιδιά είναι. Ναι, ήταν και ο Σπύρος τότε ο Καρανικόλας. Ήταν μια σειρά από παιδιά, καινούργια παιδιά, η Ζέφη, η Δημαδάμα. Ήταν μια φουρνιά καινούριων παιδιών, άξιων παιδιών, που μας δίνανε ένα πλεονέκτημα το οποίο δεν μας πιστώθηκε. Ναι. Τώρα κάνει ο καθένας την πορεία του από αυτούς. Την προεδρία του ΠΑΣΟΚ Κινάλ θα την ξαναδιεκδικήσεις? Κοίταξε, είναι μυστήριο ερώτημα. Ναι, αλλά για σημαντικό. Ναι. Θα σου έλεγα ότι είμαι στη διάθεση των γεγονότων. Ναι. Και αυτή είναι διπλωματική απάντηση που ας την κάνω και πιο λιανή. Θέλω να μην χρειαστεί τίποτα. Ναι. Θέλω δηλαδή να είναι πολύ δυνατές οι αποδόσεις του κόμματος στις εκλογές, ούτως ώστε να μην χρειαστώ, να μην χρειαστεί να κάνω κάτι, να είμαι στην πορεία συντεταγμένος, να βοηθάω. Να μην χρειαστεί να βοηθήσω σε πρώτο ρόλο, ναι. Σε πρώτο πρόσωπο, συγγνώμη. Ας βοηθάω από την ιδιότητα ενός τελέχους που είναι δραστήριο, που είναι ικανό, που είναι έμπειρο, ό,τι μου λένε οι άλλοι ότι έχω, λίγο ή πολύ. Ναι. Ναι. Οπότε όλη αυτή η εμπειρία όμως τι σου έμαθε το να διεκδικήσεις το χρήσμα? Καταρχάς με στεναχώρησε. Υπερβολικά με στεναχώρησε. Και επειδή έπαθα και κορονοϊό μετά την ΙΤΑ και κάθισα στο σπίτι μου, γιατί δεν πέρναγε ο κορονοϊός μου τότε. Δεν είχα τίποτα. Λίγα πράγματα, αλλά δεν πέρναγε. Δεν πέρναγε. Ναι. Ναι. Και όταν κάθισα στο σπίτι και έβλεπα πολύ τηλεόραση, πολύ ποδόσφαιρο, πολύ. Είμαι Λίβερπουλ. Πάρα πολύ Λίβερπουλ. Και εγώ, από Αγγλία. Είμαι Λίβερπουλ και είμαι πολύ Λίβερπουλ, ναι. Είναι το ταπεραμέντο μου. Δεν έχω πάει στο Άνφιλντ. Δεν έχω πάει στο Άνφιλντ. Θα είναι εμπειρία ζωής, αν καταφέρω. Θα είναι εμπειρία, ναι. Σε ένα καλό μάτς θα είναι εμπειρία. Αν και πολλές φορές, ας πούμε, νομίζουμε ότι οι άλλοι έχουν πιο δυνατοί στην εξέδρα. Και όταν είχα πάει με τον Ολυμπιακό στη Ιουβέντους, στο Τωρίνο, οι τυφόζοι μας φωτογραφίζανε. Δηλαδή, περνάγανε οι δικοί μας, όχι εγώ. Ναι, ναι, κατάλαβα. Περνάγανε τα παιδιά. Ναι, 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 πιο. Και ήταν, αισθάνονταν που λέγαμε εμείς οι τυφόζοι. Ναι, 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 τυφόζοι γνωστοί. Πηγαίνανε κλα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 κλ
στεναχωριόμουν πάρα πολύ, γιατί στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Ναι. Αλλά στεναχωρήθηκες γιατί δεν πήγες σε δεύτερο γύρο ή σε στεναχώρησαν κάποιες συμπεριφορές και άλλα πράγματα? Στεναχωρήθηκα από συμπεριφορές και κυρίως γιατί δεν κέρδισα. Ναι. Τι δεύτερο γύρο τώρα, γιατί δεν κέρδισα. Ναι. Εντάξει, μπορούσα να πας στο δεύτερο γύρο και να χάσει εκεί, ας πούμε. Το ίδιο θα ήταν. Ναι. Δεν θα άλλαζε κάτι. Επειδή έχεις περάσει από πολλά πόστα, θα πω εγώ, και υπουργός εργασίας, και υπουργός παιδείας, και υπουργός υγείας, δηλαδή ναι, όλα, ναι, τα ναι, ναι. Όλα τα χειρότερα. Όλα, ναι. Καλά, και τα πιο σημαντικά ταυτόχρονα. Τα χειρότερα. Σε δυσκολία. Σε δυσκολία. Μου λέει ήμουν υπουργός. Ναι, ναι, φίλε, ήσουν υπουργός τουρισμού. Ναι, είναι πιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν λέω πολιτισμού, που δεν έχει λεφτά το Υπουργείο. Νομίζω, λέω τουρισμού. Υγείας, παιδείας είναι τα χειρότερα, νομίζω. Το παιδείας είναι πιο δύσκολο απ' όλα. Το παιδείας. Μακράν πιο δύσκολο απ' όλα. Αδύνατο να ικανοποιήσεις τα εκατομμύρια των διοικουμένων. Δεν υπάρχει, μάλλον λίγοι Έλληνες και Ελληνίδες είναι εκτός εμβέλειας του Υπουργείου Παιδείας. Είσαι γονιός, είσαι παιδί, είσαι φοιτητής, είσαι συνδικαλιστής. Είσαι, δίνεις πανελλήνιες, ναι, είσαι καθηγητής, είσαι φροντιστής. Σε καθηγητή πανεπιστημίου που σε κλειδώνουν μέσα στο γραφείο, σε πρίτανη.
Σχετίζεται με πάρα γράφει σχολικά βιβλία. Εκατομμύρια. Ναι, ναι, ναι. Εκατομμύρια. Να ρωτήσω όμως. Το Υπουργείο Παιδείας είναι δύσκολο. Το Υπουργείο Υγείας έχει πολλή διαφθορά. Με τα φάρμακα και με τις ιστορίες γύρω από αυτό. Έχει ακόμη, όχι εκείνη που είχε. Το Υπουργείο Εργασίας χρεώνεται τα προβλήματα όλων των άλλων Υπουργείων. Ναι. Όταν έχεις εσύ την υποχρέωση να δίνεις συντάξεις ή να καλύπτεις, ας πούμε, τις φαρμακευτικές και ιατρικές δαπάνες του ασφαλισμένου ή υπάρχει ανεργία, ό,τι φτιάχνει η οικονομία και η κοινωνία το απορροφά το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών. Να ρωτήσω όμως κάτι. Εκεί με στείλανε. Με στείλανε σε αυτά τα τρία. Το ξέρω, το ξέρω. Πόσο σκόπιμο όμως είναι. Με στείλανε για να τελειώσω. Ναι. Δηλαδή λέγανε ότι αυτός έχει δημοφιλία, βάλτο στα δύσκολα. Και ας κάνει κουμάντο. Ναι, ναι, ναι. Όχι με το σκοπό να τελειώσω, να χρησιμοποιηθεί η δημοφιλία μου και αν τέλειωνα, κακό του κεφαλιού μου. Ναι. Αυτό ήταν. Ναι, ναι, κατάλαβα. Γι' αυτό τους έλεγα πάλι εγώ. Το γράφει εδώ. Δηλαδή δεν είπα ποτέ μου όχι. Και τίμησα και τους πρωθυπουργούς μου και τα λοιπά. Με τα καλύτερα λόγια μιλάω για αυτούς. Αλλά εντάξει. Πόσο σκόπιμο όμως είναι ένας πολιτικός να μένει, ας πούμε, σε ένα υπουργείο μήνες ή ένα χρόνο, δηλαδή ο ανασχηματισμός βοηθάει? Γιατί εγώ νομίζω αν είσαι θέμα πολιτικών, όχι θέμα ανθρώπων. Από το που πάρ' το πίσω. Φάτο αυτό. Γιατί? Ναι. Γιατί σπανίζουν οι άνθρωποι. Ο Θόδωρος Πάγκαλος έλεγε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των υπουργών είναι υφυπουργοί, δεν είναι υπουργοί. Ναι. Καταρχάς δεν υπογράφουν οι πιο πολλοί. Είναι σιρταράκιδες. Όπου αισθάνονται ότι υπάρχει ένα θέμα δύσκολο, άστο. Σιρταράκιδες, ωραία, ναι, αυτό. Ναι, ωραία. Είναι σκόπιμο όμως να είσαι σε ένα υπουργείο ένα-ενάμιση χρόνο και μετά να σε αλλάζω, σε πηγαίνω κάπου αλλού. Εντάξει, άμα χρειαστεί. Είναι, εμένα, όταν τέλειωσα το ασφαλιστικό και την αναμόρφωση των εργασιακών σχέσεων, θεώρησαν ότι επειδή επέδειξα μια ικανότητα και να πάω στο πιο δύσκολο Υπουργείο. Ναι. Στο Υγείας που είχε ένα τεράστιο προϋπολογισμό που χανότανε. Χανότανε στη σπατάλη και στη διαφθορά. Ναι, δεν θα πέδιες καλύτερα μέσα σε ένα Υπουργείο 4 χρόνια από το να σε ένα. Ναι, αλλά τώρα είναι οι ανάγκες της κυβέρνησης. Ναι, εγώ πήγα, άλλαξα Υπουργείο ως πετυχημένος. Όχι ως αποτυχημένος. Ναι. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις. Και μάλιστα λέγανε τότε στη τηλεόραση δημοσιογράφη ότι αν πετύχει και στο Υγείας, μετά ποιος τον πιάνει αυτόν. Πέτυχα στο Υγείας, αλλά μετά χάσαμε τις εκλογές και έτσι. Δεν είχα την πορεία που, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσα να έχω. Ναι, κατάλαβα. Μιας και μιλήσεις για προσωπικότητες, θέλω να μου κάνεις και. Γιατί, να το πούμε και αυτό, είσαι ο πρώτος άνθρωπος που έχετε από το Πασό και μας κάνει αυτή τη χαρά. Θέλω να μου κάνεις μια αναφορά και στον Ανδρέα Παπανδρέου, μιας και μιλήσεις για προσωπικότητες. Δεν τον έζησα πολύ, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ό,τι σου έχει μείνει, ό,τι. Μου έχει μείνει. Δεν έχω πολλά. Ξέρω από πηγές. Από τη γυναίκα του, τη Δήμητρα, τότε. Με την οποία είχα μιλήσει 2-3 φορές, ενώ ήταν πρωθυπουργός ο Ανδρέας. Ξέρω από συνεργάτες του ότι με εκτιμούσε και έλεγε ότι έχω πολύ μέλλον. Α, έτσι έλεγε. Ναι, ναι. Εγώ, μπροστά. Ναι, εγώ τον είχα δει μια φορά στην πρώτη του πρωθυπουργία στο σπίτι του καθηγητού μου, του Δημήτρη Τσάτσου, που δεν ζει πια, στο ψυχικό, και είχα αισθανθεί ότι βλέπω έναν άνθρωπο που πίσω από το κεφάλι του υπάρχει μια λάμψη. Δεν το έχουν πολλοί άνθρωποι αυτό. Ναι. Είχε κάτι πέρα από αυτά που έχουμε εμείς. Ναι. Εντάξει, θα μου πεις, ήταν το ότι ήταν καθηγητής στην Αμερική, ήταν ότι ήταν ρήτορας φοβερός, ότι ήταν τον αγαπούσε ο λαός φοβερά. Είναι ίσως όλα αυτά που μας κάνουν να νομίζουμε ότι έχει κάτι. Ναι. Αλλά εγώ που δεν τα είχα και σε πολύ εκτίμηση τότε όλα αυτά, ως πανεπιστημιακός ήμουν λίγο πιο τραβηγμένος, νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που εχμαλώτιζε. Ναι, κατάλαβα. Από την μικρή μου εμπειρία. Ναι, 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 εντάξει. Μαξί, με χαιρέτησε και είναι αυτά που λένε οι πολιτικοί. Α, ναι, μου λέει, λέει τότε ο καθηγητής μου, λέει ο κύριος Λοβέρδος, νέος καθηγητής και ελπιδοφόρος κτλ. Α, ναι, είμαι ένα τέτοιο. Και πήγε στον επόμενο, ναι. Και έχω δύο ερωτησούλες πριν περάσει. Με σημητικό μιλάς. Ναι, εντάξει, αλλή μόνο. Εγώ είμαι σημήτης. Έτσι. Εντάξει. Για το σημείτι. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Με τίποτα. Το μα ο ένα, οι δύο μεγάλοι μας ηγέτες. Από τον σημείτι επηρεάστηκα και έφυγα από τη δικηγορία και το πανεπιστήμιο. Κατάλαβα. Γιατί εδώ για μένα η σταδιοδρομία μου ήταν
πολύ καλή. Δύο ακόμα ερωτήσεις έχω που αφορούν εσάς και μετά θα πάμε στο Q&A. Θέλω να μου μιλήσετε για τις δύο μεγάλες αγάπες σας. Πρώτα απ' όλα το μπάσκετ, που το είχαμε και πριν, και δεύτερον για τα ζώα. Να ξεκινήσουμε από το μπάσκετ. Που... Πιο πολύ αγαπάω τα ζώα. Ναι, αλλά σας έχω δει πολλές φορές να συμμετέχετε σε αγώνες, ανθρωπικά, να κάνετε πράγματα. Τα κάνω. Αυτό το λέω. Τα κάνω αυτά. Δεν ήμουν ποτέ καλός παίχτης, ποτέ, γιατί δεν είχα μέση. Αλλά ήμουν πολύ φιλότιμος. Και έχω παίξει και σε πρωταθλήματα. Δηλαδή, όχι. Δηλαδή ήμουν πεντάδα όταν δεν υπήρχε έκτος. Ναι. Αλλά έβγαζα 40 λεπτά. Ναι. Έβγαζα 40 λεπτά. Έβαζα, έβαζα και τα ποντάκια μου. Ναι. Ναι. Τσαντιζόμουν που πολλές φορές δεν έπαιρνα την μπάλα. Όποτε φορές την έπαιρνα, το βάζα το καλαθάκι. Μετά τα παράτησα και τα ξανάρχισα βουλευτής με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Α, τότε που ξεκινήσαν αυτοί οι αγώνες. Φτιάξαμε την ομάδα. Μπράβο. Φτιάξαμε την ομάδα και ήταν πολύ ωραία. Τα θυμάμαι. Τώρα τα ζώα. Καταρχάς το μπάσκετ είναι χορός. Το μπάσκετ είναι χορός. Δηλαδή οι NBAers έχουν δασκάλους χορευτές. Εγώ έχω μια αδερφή η οποία κάνει χορό σε ομάδα. Έτσι. Θέλω να σου πω ότι το μπάσκετ είναι ένα άθλημα. Κοιτάς αέρα. Κοιτάς απάνω. Κοιτάς κάτω. Ναι. Έτσι. Και όταν βλέπεις, ας πούμε, τους Αμερικανούς, που το μπάσκετ το αμερικανικό είναι και λίγο χωρίς άμυνες, χωρίς. Δεν έχει καμία σχέση με το ευρωπαϊκό. Ναι. Όταν τους βλέπεις αυτό το πράγμα, να σηκώνεται με το χέρι ψηλά και να κάνει μια διαδρομή 4 μέτρα και να είναι στον αέρα, στον αέρα μέχρι να καταλήξει, αυτό είναι χορευτής. Παρακολουθείς γενικά, σ' αρέσει. Το NBA είναι πάρα πολύ. Ευρώπη. Ευρωλίγκα, ας πούμε, όχι. Ναι, όταν είναι Ολυμπιακός. Τώρα που είναι και κρίσιμες μέρες. Ναι, ναι. Και το Final Four. Που ήταν. Ενώ που. Α, που πάω για το ναι. Για το Final Four τώρα, γι' αυτό, ναι. Κοίτα, τώρα τα ζώα είναι μεγάλη. Εγώ ζω με δύο σκυλιά. Πιο πέρα είναι και μια γάτα, αλλά ζω με δύο σκυλιά. Όταν λέω ζω με δύο σκυλιά, η μια σκύλα μου κοιμάται δίπλα μου και η άλλη σε ένα καλαθάκι πιο εκεί. Δηλαδή όταν γυρίζω το βράδυ, με περιμένουν και θέλουν να τα ακουμπήσεις. Ναι. Και πολλές φορές το ξεχνάω και έχονται παραπονεμένα. Θέλουν να τα ακουμπήσεις. Έχονται σε σένα. Αυτά σε αγαπούν ανυπόκριτα. Φαγάκι, νεράκι και καμιά βόλτα. Και εκείνο που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι δεν είναι η Αθήνα όπως ήταν. Ναι. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σε σχέση με τα σκυλιά. Α. Βλέπεις πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν αποφυλοζωικές ζώα και τα αγαπάνε. Εμένα το ένα μου σκυλί ήταν φυλακισμένο 2 χρόνια και το αποφυλάκισα. Μάλιστα οι φύλακες είναι στα δικαστήρια, τώρα και είμαι μάρτυρας κατηγορίας. Και είχαν 30 σκυλάκια σε κοντέινερ και μέσα σε κλουβιά. Και σε κοντέινερ και σε κλουβί. 7 μέρες την εβδομάδα τώρα και όλη την ημέρα. Φρίκι. Η καθαριότητα γινόταν με ψεκασμούς. Φρίκι σου λέω τώρα, φρίκι. Ναι, ναι. Ναι. Είναι ψυχές, μόνο που δεν μιλάνε. Δεν έχουμε άλλες διαφορές. Είναι πάρα πολύ έξυπνα τα ζώα αυτά. Πάρα πολύ ήρεμα. Εκτός αν θες εσύ να τα γρύψεις και να τα κάνεις. Καλά, ναι. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα δυστυχώς. Και πολλές φορές, ας πούμε, στο σκυλί βλέπεις και τον ιδιοκτήτη του. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνεις για τέτοιες δράσεις. Ναι. Ναι, και μακάρι να μπορούσα και ίσως μπορέσω όταν αποσυρθώ να κάνω και ένα καταφύγιο για σκυλιά. Ωραία. Μπορώ να ασχολούμαι όλη τη μέρα με σκυλιά. Από ενός έτους, παιδάκι, στη Θήβα, είχα σκυλό. Το Φιντέλ. Α. Και μετά όταν το έλεγα όταν μεγάλωσα, νομίζανε ότι τον λέγανε οι παππούδες μου το Φιντέλ Κάστρο. Ναι, τον ναι, ξέρανε ναι. Το Φιντέλ Κάστρο. Ναι, ναι, ναι. Φιντέλ ο πιστός. Ναι, ναι. Εγώ έχω γάτο που το λένε Φιντέλ. Α, εντάξει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε εκλογές, να πάνε όλα καλά. Στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, δηλαδή. Φιλοθέη, ψυχικό, Γαλάτσι, Νέα Ιωνία, Νέα Χαλκιδόνα, Νέα Φιλαδέλφια, τι ξεχνάω, πάμε πάνω. Μεταμόρφωση, Πεύκη, Λυκόβρηση, Κηφισιά, Αμαρούση, Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρη, Μελίσια, Βρυλίσια, ναι, Χολαργό, Παπάγου, ναι. Ωραία. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις. Παπάκια. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Κάτι είπα τώρα, δεν το πιάσεις. το πιάσα. Εσείς μη φύγετε, έχετε Q&A. Ξεκινάμε το Q&A μας με πρώτη ερώτηση από τον Βασίλη, ο οποίος ρωτάει, το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατό? Ναι, αμέ.
είναι εδώ ενωμένο δυνατό και πολύ έμπειρο και πολύ σοβαρό. Ωραία. Επόμενη ερώτηση. Υπόθεση Καϊλή έβλαψε δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ. Το είχα πει τότε που έγινε αυτό το θέμα γνωστό και μας είχε ταράξει ότι δεν θα μας βλάψει γιατί οι εκλογές απέχουν πολύ μακριά από το γεγονός. Ο Νίκος ρωτάει τι γίνεται με τα χρέη του κόμματος. Έχουν ρυθμιστεί, δεν ξέρω ακριβώς πώς έχουν ρυθμιστεί, αλλά δεν είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Ενημερωνόμαστε ότι το χρέος εξυπηρετείται. Περισσότερα δεν ξέρω να σας πω. Ωραία. Έχεις σκεφτεί να αποχωρήσεις από την πολιτική? Όχι. Αλλά κάποια στιγμή θα αποχωρήσω. Έχω σκεφτεί ότι δεν θα αποχωρήσω από τη δικηγορία. Ωραία. Ο Κωνσταντίνος, ποια είναι η σχέση του με τον Νίκο Ανδρουλάκη? Ανήκουμε στην ίδια οικογένεια, στον ίδιο χώρο. Λέω πολλές φορές ότι όταν η οικογένεια κάθεται στο τραπέζι να φάει, τρώμε όλοι μαζί, αλλά δεν καταπίνουμε και όλοι μαζί. Ωραία. Η Αργυρό, τι απαντά σε όσους τον κατηγορούν για φλερτ με τη Νέα Δημοκρατία? Ναι, επειδή είμαι κεντρώος, πολλές φορές υπάρχουν αποκλίσεις στην πολιτική μου συμπεριφορά σε σχέση με την αριστερά και κάποιες συγκλίσεις με την κεντροδεξιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα φύγω από το κόμμα, ούτε σημαίνει ότι πώς να πω, υπάρχει κάποιος κίνδυνος σχετικός με αυτό, κάτι που το λένε οι αντίπαλοι μου ή και οι εχθροί μου πολλές φορές και δεν με ενοχλεί πια γιατί το έχω συνηθίσει. Θα πρέπει να αναρωτηθούν όλοι αυτοί οι κινδυνολόγοι εκ του πονηρού γιατί δεν το έχω κάνει μέχρι στιγμής. Αν ήθελα, θα είχα μετατοπιστεί προ πολλών καιρών με μεγάλα ωφέλη για μένα. Εγώ είμαι εδώ. Και ο Χάρης είναι μια διπλή που λέει: είναι αλήθεια ότι η ΚΝΕ είναι μεγάλο σχολείο? Ναι, πολύ μεγάλο. Και πώς έμαθε να παίζει μπουζούκι? Η ΚΝΕ είναι πολύ μεγάλο σχολείο γιατί τον καιρό εκείνο, δηλαδή τον τελευταίο χρόνο της δικτατορίας και μετά από την πτώση της δικτατορίας, σου μαθαίνει τι είναι πολιτική και τι είναι πειθαρχία μέσα στην πολιτική. Σε μαθαίνει να ξυπνάς το πρωί και να κοιτάς τις ειδήσεις. Αυτό είναι αξεπέραστο και γι' αυτό σέβομαι και ποτέ μου δεν έχω καταφερθεί εναντίον, όσο και αν διαφωνώ πολιτικά. Τώρα το μπουζούκι, έπεσα σε συγκάτοικο που έπαιζε σε ορχήστρα της ΚΝΕ στη Θεσσαλονίκη, φοιτητική. Μετά έπαιξε με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και από εκεί πήρα και εγώ το κολάι και άρχισα να μαθαίνω. Και στις Βρυξέλλες, όταν ήμουν μεταπτυχιακός φοιτητής, για 3-4 μήνες δούλεψα και σε ένα ελληνικό μαγαζί ως δεύτερο μπουζούκι. Ωραία, και μια δικιά μου, αν θέλετε την απαντάτε. Ποιον πολιτικό εκτιμάτε εκτός ΠΑΣΟΚ? Α, δεν λέω. Εντάξει, δεκτό. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.